Μπαγιάννης θα παρουσιάσει τον Τσολιά and the Τσόλια Band. Έτοιμοι. Πάμε. Workers of the world, unite! Ρε παιδάκι μου, ένα τρυπόδι. Αγαπητοί τρόφιμοι, σύντροφοι κομμουνιστές, αυτό τώρα που είπα κανονικά είναι ρώσικο, είπα ένα ρώσικο έτσι για να ζεσταθούμε. Χαμήλωσε με λίγο σοφάκι μου εδώ σε μένα. Εμένα. Ένα ρώσικο για το πια ζέσταμα, λίγο είναι και λίγο προσφυλές. Αυτό στα ελληνικά πλέον σημαίνει η Μακεδονία τελικά δεν είναι μία και ελληνική. Και όποιος δεν εφαρμόσει τη συμφωνία των Πρεσπών, να πάει να γαμηθεί. Ναι, είναι σε μετάφραση Νέας Δημοκρατίας, είναι επίσημο. Πια, ναι, φέρετε και παιδάκια εδώ. Θα μάθεις βρισιά, αγάπη μου, εσύ σήμερα. Πολύ καλά θα πάει. Πολύ, θα πας με ένα βρωμό στο σχολείο αύριο. Θα λες, ρε μαλάκες, βάλε μάθημα να... Τέλος πάντων. Αγαπητοί τρόφιμοι, να σας ενημερώσω ότι το πολίτευμα της Ελλάδας πλέον είναι προεδρευωμένη οικογενειακή δημοκρατία. Πάντα ήτανε, εντάξει δεν είναι καινούριο, πάντα ήτανε, αλλά για να λέμε και τα σίκα-σίκα, σκέτο, από αυτή την οικογένεια, δεύτερο πρωθυπουργό δεν είχαμε δει. Να είμαστε δίκαιοι θέλω, έτσι, οπότε το λες, εδώ κολλάει το επιστροφή στην κανονικότητα. Τώρα να πεις ποια κανονικότητα, ποια επιστροφή, ότι ήτανε κανονικό όλο αυτό που ζούσαμε όλα αυτά τα χρόνια, μας έλειψε και ξαναγυρίσαμε. Ήταν αυτό κανονικό, διαστροφή στην κανονικότητα είναι αυτό, ή παρεκτροπή. Εγώ όταν ακούω επιστροφή στην κανονικότητα και έχει Νέα Δημοκρατία πάνω, σκέφτομαι τον Χριστοφοράκο να επιστρέφει με λάβαρα και σημαίες και δάφνες. Να τον κάνω υπουργό, κάτι. Σας αυτήν είσαι. Είναι μία εδώ, παιδιά, για τους πίσω το λέω, δεν είναι πολύ influencer. Χειροκροτάει, πιάνει δύο-τρεις γύρω-γύρω επειδή την ακούνε. Μεταφέρω και στους πίσω, μήπως δεν έχει ηχείο, κύριε. Μην το κάνεις, μόλις φτάνει, τέλειωσε. Δεν έπιασε. Άμα ήταν, θα πιάνε, δεν το ξέραμε. Λοιπόν, αυτό που με ησυχάζει εμένα κυρίως είναι. Τι παίζει από εκεί? Α, δίνει ο άλλος. Για μου, πάσμα, θα πας στο καράβι, ωραία. Τι θες μωρί πάνω στη σκηνή εσύ? Λοιπόν, αυτό που με ησυχάζει εμένα περισσότερο, έχει ένα κουτάκι μπύρα, να, είναι ότι τα κλειδιά της χώρας επιστρέφουν επιτέλους στους νόμιμους ιδιοκτήτες της. Όχι για αυτή τη μαλακία το Airbnb που κάνει 4 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ. Βάζεις τον κάθε άσχετο μέσα στο σπίτι σου και μετά σου έχει και άποψη για το νοικοκυριό. Και όχι απλά έχει και άποψη, στο αφήνει μετά να βρωμάει και τσιγαρίλα. Τα είδατε. Τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, ψηφοδέλτια ήταν αυτά, οι λίστες ασυλίας. Τι ήταν αυτό? Τα μισά ονόματα ήταν του Σκάι, τα άλλα μισά έπρεπε να είναι φυλακή.
Τι είπε και αυτό το πράγμα. Σύσταση συμμορίας λέγεται αυτό. Προσκλητήριο εγκληματικής οργάνωσης, όχι ψηφοδέλτιο. Οι άριστοι τάχα, οι απτυχίωτοι, που μας ζάλισαν τόσα χρόνια με τον Καρανίκα και δικαίως, και τώρα προκειμένου να γίνεις διοικητής σε έναν οργανισμό, αρκεί να έχεις 10 χρόνια προϋπηρεσία σε κάτι, οτιδήποτε. Δούλευα 10 χρόνια σε στριπιτζάδικο. Έλεγα κάθε βράδυ, η μαγευτική Σβετλάνα θα σε κάνει να νιώσεις αξέχαστες βραδιές. Τσουπ, διοικητής της ΕΕΠ, του ΑΕΒ, κάτι. Με προεδρικό διάταγμα. Κατευθείαν, με ανάθεση πρωθυπουργού. Αυτό που όποτε λέμε πρωθυπουργό, τώρα εννοούμε τον Κυριάκο, θα αργήσω να το ξεπεράσω. Δύσκολο. Βέβαια, πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων δεν είναι. Πρωθυπουργός των φασιστοειδών που επιστρέψαν στη Νέα Δημοκρατία είναι. Αλλά τέλος πάντων, πού πάει και τους βρίσκει όλους αυτούς. Όλα τα χουντοκατάλοιπα, όλα τα λαμόγια. Τι διάλος το τηλεμάρκετινγκ τους αγόρασε. Και η απάντηση είναι ναι. Στο τηλεμάρκετινγκ τους αγόρασε. Δίνει όλος πόνο από εκεί. Έλα, πάμε να τραγουδήσουμε λίγο με το υπόλοιπο, το πρόγραμμα. Λαϊκή σκηνή δεν ακούμε, πολύ στεναχώρια με φέτος. Θα δώσει τουλάχιστον εκείνον το επίδομα που είπε για τα παιδιά ή τσαμπαγαμάω κάθε βράδυ. Έχει πριστεί η Βάλανος. Με ζαλίσει άλλη. 2.000 επίδομα λέει για κάθε παιδί. Που κανονικά στους περισσότερους θα έπρεπε να δώσει επίδομα να μην αναπαραχθούν. Δίνει αυτός, εκεί. Αλλά σπάραξε η καρδιά μου, σπάραξε το μέσα μου όταν τον είδα να πηγαίνει ταξίδι με την άλλη στο Παρίσι. Σκληρές εικόνες, δύσκολο τώρα. Δεν είναι εύκολο να γυρνάς στον τόπο εξορίας σου. Να δούμε στη θέση του.